Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου είμαστε εδώ. Καλημέρα Νικολέτα, είμαστε εδώ άλλη μια εβδομάδα να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση της κάθε ημέρας. Σήμερα Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλλά και διεθνή επικαιρότητα. Φαίνεται πως είναι πάλι αρκετά. Εν ώψη της 28ης Οκτωβρίου φαίνεται πως έχουμε και διάφορα θέματα με τα άρματα που φαίνεται πως θα παρελάσουν. Να περάσουμε όμως λίγο να ρίξουμε μια ματιά για το σαν σήμερα, τι έχει γίνει σαν σήμερα. Δεν γιορτάζει κάποιο σήμερα όμως να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Κρίμα. Γιορτάζει. Εγώ θα σου ευχηθώ περαστικά. Ευχαριστώ. Βλέπω είσαι μια είμαι χαρά εδώ, σήμερα. Είμαι εδώ πάλι σήμερα. Ναι, δεν ξέρω αν το καταλάβατε όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε. Επιστρέψαμε. Βασικά πριν περάσουμε στο σαν σήμερα, να μας πει λίγο η Νικολέτα Τσίκου τους τρόπους επικοινωνίας και θα πάμε και στο σαν σήμερα. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 50 500 για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω email στο πρώτη ανάρτηση 1@gmail.com καθώς και στο facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Αυτά ήταν μόνο. Αυτά ήταν. Και έρχονται κι άλλα σε λίγο, να σου πω. Θα ρίξουμε και το βεβαίως, θα έρθουν κι άλλα σε λίγο. Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να ξεκινήσουμε το ότι σαν σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης, Παγκόσμια ημέρα δωρεάς οργάνων, σώματος και μεταμοσχεύσεων. Τα σημαντικότερα γεγονότα είναι ότι το 1964, στις 14 Οκτωβρίου, ο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, βραβεύεται με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1964 η Philips αρχίζει να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Το 1990 δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. Υπάρχει και το πάρκο με το όνομά του στους Αγίους Αναργύρους, ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο πάρκο. Στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης. Ενώ το 2010, κάτι πιο πρόσφατο, γιατί συνήθως τα σαν σήμερα είναι πιο παλιά, έχουμε το 2010 όμως έτσι πιο πρόσφατο, με την ανέλκυση και του τελευταίου διασώστη σε πολύ λιγότερο χρόνο από ό,τι υπολογιζόταν, ολοκληρώνεται με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 33 μεταλλορύχων στη Χιλή. Να δούμε τις γεννήσεις τις σημαντικότερες σαν σήμερα. 1873, Ζιλ Ριμέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας εμπνευστής του παγκόσμιου κυπέλου. Το 1952 γεννήθηκε ο Χάρης Κατσιμίχας, αλλά και ο Πάνος Κατσιμίχας. Ενώ σαν σήμερα πέθανε το 1990 ο Λεονάρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Και το 2002 ο Νόρμπερτ Σούλτζε, Γερμανός συνθέτης, έχει συνθέσει τη Λιλή Μαρλέν. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ξέρεις ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, εν πάση περιπτώσει. Στη Λιλή Μαρλέν. Όχι. Στο συνθέτη. Α, ωραία. Λοιπόν, αυτά ήταν οι σημαντικότερες γεννήσεις, θανάτοι, γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 14η ημέρα του Οκτωβρίου. Ο καιρός φαίνεται πως είναι αρκετά καλός. Θα περάσουμε σιγά σιγά να διαβάσουμε όμως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρεια-ανατολική. Να μπούμε να δούμε τελικά στα πρωτοσέλιδα των εθναϊκών εφημερίδων. Ξεκινάμε με τον Ελεύθερο Τύπο, Νικολέτα. Στον Ελεύθερο Τύπο, λοιπόν, στα πρόθυρα της σύνταξης, 1 εκατομμύριο γυναίκες, νέοι αναλυτικοί πίνακες, με τα όρια ηλικίας σε όλα τα ταμεία. Στην Ιταλία, οι Ιταλοί βαρέθηκαν να τρώνε μακαρόνια, 20% πτώση κατανάλωσης λόγω σιλουέτας. Στην εφημερίδα των συντακτών, σκηνικό ανομαλίας στείνει το Μαξίμου, με 15 χρόνια στην σύνταξη. Περνάμε στην εφημερίδα τα νέα, εκτροπή Καμένου, πώς επιχείρησε να φημώσει τα νέα με μηνύσεις και παρεμβάσεις. Βλέπουμε και μια ωραία γελιογραφία του Πάνου Καμένου. Μανιφέστο για την κεντροαριστερά, να ριζώσει η ελληνική ελιά. Στην εφημερίδα το Έθνος, ο δρόμος για την κεντροαριστερά, μανιφέστο το 58, κοινή κάθοδο σε ευρωεκλογές και δημοτικές. Το Έθνος ανοίγει τον διάλογο για το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης. Προσκλητήριο για την ελληνική ελιά, χωρίς αποκλεισμούς. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, φοβάται τα τάγκς ο Βενιζέλος. Τα 6,2 ρίκτερ στα Χανιά ευνηδίασαν τους σεισμολόγους.
ενώ στην εφημερίδα η Εσπρέσο σβήνει ο μεγάλος έρωτας της Μαριλένας, ο αγώνας στην εντατική μετά το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη και τα οικονομικά προβλήματα. Θα κάψω πολλούς αν ανοίξω το στόμα μου. Ποιους απειλεί η μάγισσα που εμπλέκεται στο ερωτικό τρίο με τον γιο της και την 34χρονη πολιτικό μηχανικό. Να περάσουμε και στην εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική». Το πρόβλημα του κενού θα λυθεί με δύο κινήσεις. Επενδυτική οδύσσια στο real estate. Το ελληνικό πρόγραμμα πρέπει να συζητηθεί σύντομα. Στην εφημερίδα «Η Ελευθερωτυπία», η υγεία στην Task Force με αμοιβή 4.500.000 ευρώ. Σύνταξη στα 50 για γυναίκες στο δημόσιο. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών εφημερίδων. Να περάσουμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες αθλητικές αθηναϊκές εφημερίδες. Νικολέτα. Στην εφημερίδα Sport Day, and the winner is, νομίζω ότι πολύ ωραίος τίτλος αυτός της Sport and the Day εφημερίδας. Who is the winner? We don't know. Στην εφημερίδα Goal News, μας ζαλίσατε τον έρωτα. Ο Βασίλης Κούντης ξεσπάει για τα βουβάλια του ελληνικού μπάσκετ που με την παραφρόνησή τους καταστρέφουν αυτό που πληρώνουν. Στην εφημερίδα «Πρωταθλητής σε όλα», αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία της εθνικής, το ξύπνημα του Χολέμπας. Προσκύνα απόψε τον βασιλιά του κόσμου. 6 χώρες στοχεύουν τον πιστολέρο. Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρωσία και Τουρκία βλέπουν Μήτρογλου. Στην εφημερίδα «Η ώρα των σπορ», καλώς τα παιδιά, 3-0 και βάλε. Όπως το χθεσινό δεύτερο ημίχρονο και ακόμα πιο εύκολα πρέπει να είναι φέτος όλα τα μάτς για την ΑΕΚ και να γίνει σύνθημα το «Καλώς τα παιδιά». Θρίαμβος της ΑΕΚΑΡΑΣ. Στην εφημερίδα «Η πράσινη», «Φάπα Days». Άλλη μια μέρα πράσινης δόξας αρχίζει στο Κάραβελ και καταλήγει με θρίαμβο στο εξοχικό. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα, 3-0, πάλι στο λιμάνι, edition 2013-2014. Στην εφημερίδα «Φως της Δευτέρας», μάχη αιωνίων σε άδειο σεφ. Ο μεγάλος Τζόρτζεβιτς μιλάει στο «Φως» για τη σφαίρα Βάις. Μαύρη θύελα στην Κεσαριανή και χωρίς νίκη η Παναχαϊκή. Στην εφημερίδα «Γαύρος η προκήρυξη» διαβάζουμε «Πάμε θρύλε». Ο θρύλος υποδέχεται τους πράσινους στο άδειο σεφ και λαϊκή απέτηση είναι «Τσακίστε το σύλλογο της πονηριάς». Πόλεμος για Μήτρογλου. Δεκάδες απίστευτα δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο στο Διεθνή Τύπο που υμνεί τον μπόμπερ του Ολυμπιακού και βάζει στα ίχνη τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτή ήταν η τίτλη και των κυριότερων αθλητικών αθηναϊκών εφημερίδων. Μιλάς, Έλενα, με τέτοιο πάθος για το Γαύρο που και να μην το λες ότι είσαι Ολυμπιακός, το καταλαβαίνω όλοι. Για το Γαύρο και για το Μήτρογλου. Και για το Μήτρογλου. Το είδες τον αγώνα της Εθνικής το Σάββατο? Όχι, δεν προλάβα να τον δω. Εγώ τον είδα, γιατί παίξαμε και στοίχημα και χάσαμε αυτόν τον αγώνα. Έχω να σας πω. Να ρωτήσουμε και τους συντελεστές εδώ της εκπομπής που είναι Ολυμπιακοί, τι ακριβώς παίξανε στοίχημα, χάσανε το στοίχημα, το κερδίσανε το στοίχημα. Έπαιζε η Εθνική όμως. Η Εθνική βέβαια μπορούμε να πούμε ότι λίγο κοιμότανε. Δεν ξέρω αν τον είδε στον αγώνα δεν τελικά. Ήταν λίγο κοιμισμένη, θα λέγαμε. Γενικώς όλος ο αγώνας κινήθηκε σε ήπιους τόνους. Δεν υπήρχε πολύ suspense και από τις δύο ομάδες. Τον είδε επιτέλους αυτό το Vice. Άκουγα Vice, Vice, Vice. Εντάξει, έχει πολλά. Θα κέρδιζες πολλά όμως αν κέρδιζες. Αρκετά, αρκετά. Vice, 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 καλός ήταν. Εντάξει, τόσο πανικός για τον Vice. Και ο Μήτρογλου δεν ήταν σε φόρμα. Δεν σου άρεσε? Όχι, δεν μου άρεσε το Σάββατο καθόλου. Γενικώς δεν παίξαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, κρίμα που δεν έπαιξε. Δεν ξέρω, σαν να μην έχουν πολύ όρεξη εθνική τώρα τελευταία. Βέβαια, κέρδισε. 1-0, κέρδισε με τη Σλοβακία. Λοιπόν, να περάσουμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το ζούγκλα.gr. Το πρώτο πρωτοσέλιδο είναι «Έβγαλαν τα πιστόλια οι οπαδοί. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο 23χρονος από πυροβολισμό έξω από κλαμπ. Αυτόπτης μάρτυρας, είδα τον πιστολέρο του Παγκρατίου». Το δεύτερο πρωτοσέλιδο λέει «Στάρματα. Ενδοκυβερνητική κόντρα για την επιστροφή μηχανοκίνητων στην παρέλαση». Ενώ το τρίτο πρωτοσέλιδο λέει «Νικολέτα πως η εξωγήινη είναι εδώ». Το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ της επιστημονικής ομάδας του Dr. Greer. Συλλογή στοιχείων για την παρουσία ατία στον πλανήτη μας, πίεση στο Κογκρέσο για να ανοίξουν οι φάκελοι των μυστικών υπηρεσιών. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα και του ζούγκλα.gr. Μπορείτε καθημερινά να μπαίνετε στο ζούγκλα.gr για σωστή ενημέρωση. Που ουσιαστικά έχουμε μια πολύ καλή ομάδα εδώ στο ζούγκλα.gr που δεν περνάει κανένα θέμα
χωρίς την απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα έπειτα από τα πρωτοσέλιδα και το σαν σήμερα που διαβάσαμε και θα επιστρέψουμε με την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Καλημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε από αυτό το πραγματικά πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Νικόλετα, αν θέλεις, υπενθύμισε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Ο παραδοσιακός λοιπόν τρόπος επικοινωνίας, καλώντας μας στο 211-55-50-500, το Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και το email της εκπομπής μας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Όπως σας είπαμε και πριν λίγες μέρες, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναξεκινήσουμε να λέμε οποιοδήποτε θέμα αφορά την ελληνική επικαιρότητα, εάν δεν σας φτιάξουμε πρώτο το κέφι. Δεσμευτήκαμε γι' αυτό, οπότε σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα πραγματικά αστείο βίντεο και επιστρέφουμε με όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Woo!
επιστρέψαμε έπειτα από αυτόν τον μικρό αξιαγάπητο επιδειξία που τελικώς δεν είχε να επιδείξει κάτι πέρα από μια φάτσα. Μια τρομακτική μπλουζίτσα. Όμορφο, πολύ ωραίο βίντεο. Θα ξεκινάμε από εδώ και πέρα κάθε μέρα την ημέρα μας. Είτε με βίντεο με παιδάκια, είτε με μουσική, θα δούμε πώς. Πάντως, σίγουρα δεν θα ξαναξεκινήσουμε κατευθείαν με τα θέματα της ημέρας. Ήρθε όμως η ώρα να ξεκινήσουμε με αυτά τα θέματα. Φαίνεται λοιπόν πως πόλεμο ανακοινώσεων ξέσπασε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να συμμετάσχουν τα άρματα μάχης των ειδικών δυνάμεων στις στρατιωτικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. Μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού για τη θεωρία των δύο άκρων που προκάλεσε δυσφορία στον κυβερνητικό συνασπισμό, το Πασόκ ρίχνει λάδι στη φωτιά με ανακοίνωσή του, μέσω της οποίας ζητεί την άμεση ανάκληση της απόφασης, καθώς όπως τονίζει, τα άρματα δεν είναι για επίδειξη, αλλά για άμυνα. Ενώ οι πιλότοι των αεροσκαφών μας κάνουν υπερήφανους ως φρουροί του Αιγαίου και όχι με πτήσεις επίδειξης. Η ενόχληση του Μαξίμου ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να απαντά άμεσα, επιβεβαιώνοντας την ενδοκυβερνητική τριβή που έχει προκληθεί. Επιτελείς του Πενταγώνου σημειώνουν πάντως ότι το κόστος δεν θα είναι τόσο υψηλό όσο πριν από τρία χρόνια, όταν αποφασίστηκε η απαγόρευση. Την τελευταία φορά που παρέλασαν μηχανοκίνητα τμήματα ήταν στις 25 Μαρτίου Έλληνα του 2010. Η Νέα Δημοκρατία δικαιολογεί καθόλου την απόφαση του Αβραμόπουλου, κάνοντας λόγο για την απέτηση των καιρών ώστε να αναδυθεί το φρόνημα των ενόπλων δυνάμεων. Στο σχόλιο λοιπόν του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Κυριακής ανέφερε: «Η παρέλαση πρέπει να γίνεται όπως αρμόζει σε ένα γεγονός που τιμά την ιστορική μας επέτειο, δίνοντας τη δυνατότητα στο λαό της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα να συμμετάσχει, να δει, να θαυμάσει και να τιμήσει τα παιδιά του που υπηρετούν την πατρίδα, αλλά και μέρος των δυνατοτήτων του αμυντικού μας συστήματος, το οποίο έχει αποκτήσει η πατρίδα μας με θυσίες των Ελλήνων». Ειδικότερα να πούμε πως η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου φέτος, όπως ενημέρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα γίνει με το δυναμικό που διαθέτει η περιοχή της Θεσσαλονίκης και μόνον, χωρίς σημαντική επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συγκριτικά με τις παρελάσεις των τριών τελευταίων χρόνων και χωρίς συμμετοχή των μαχητικών αεροσκαφών πλην ενός αεροσκάφους επιδείξεων που συμμετείχε και τα προηγούμενα χρόνια ως συμβολική εκπροσώπηση της πολεμικής αεροπορίας. Είναι απαίτηση των καιρών η ανάδειξη του φρονήματος, του αξιόμαχου και των συμβολισμών των ενόπλων δυνάμεων εγκυητριών της εθνικής μας ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και εθνικής μας ενότητας. Νωρίτερα το Πασόκ είχε κοινοποιήσει μια σύντομη ανακοίνωση εις γνώσην του κύριου Βενιζέλου, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης για τη συμμετοχή, όπως είπαμε, των αεροσκαφών και των μηχανοκίνητων στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, επικαλούμενο παράλληλα οικονομικούς λόγους. Η ανακοίνωση πάντως είχε ως εξής, θα διαβάσουμε λίγο ένα αποσπασματάκι από την ανακοίνωση αυτή, λέει ότι η απόφαση να μην μετέχουν μηχανοκίνητα τμήματα στις παρελάσεις δεν ελήφθη μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για λειτουργικούς, με εισήγηση της στρατιωτικής ηγεσίας. Τα άρματα δεν είναι για επίδειξη, αλλά για άμυνα. Η επιθεώρηση των αρμάτων γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένες οι ομάδες και όχι στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα. Τα δε πολεμικά αεροσκάφη μας κάνουν υπερήφανους ως φρουροί του Αιγαίου και όχι με πτήση επίδειξης. Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης. Είχαμε όμως και στο Παγκράτη να αλλάξουμε θέμα. Ήθελα να πω πριν να αλλάξουμε θέμα ότι ήταν πολύ εντυπωσιακό. Θυμάμαι δηλαδή σαν παιδί όταν πήγαινα στις παρελάσεις. Μου άρεσε που έβλεπα τα άρματα και τα αεροσκάφη. Ήταν πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ βέβαια με την παρέλαση έχω ένα ψυχικό τραύμα. Και με την παρέλαση έχεις ψυχικό τραύμα. Και με την παρέλαση έχω ψυχικό τραύμα, γιατί δυστυχώς ήμουν πάντα στην τελευταία ή στην προτελευταία σειρά. Και καταλαβαίνεις αυτό που έχει δημιουργήσει. Και εγώ ήμουν στην προτελευταία σειρά συνήθως. Δεν ξέρω γιατί. Εκτός όταν κάποιες χρονιές που ήμουν στη σημαία, σαν παραστάτρια, σημεοφόρος δεν είχα γίνει ποτέ, έχω να πω. Ήμουν συνήθως στην προτελευταία λόγω ύψους, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ήμασταν. Πάντως παρόλα αυτά, τώρα αυτό με τα αμυντικά που λέει ότι είναι για να μας περιφρουρούν και να μας προστατεύουν. Δεν είμαι σίγουρη αν γίνει ένας πόλεμος, αν αυτά τα εξοπλιστικά συστήματα με τον που τρόπο έχουν, αυτών που έχουν μάθει. Εάν θα έχουν δυνατότητα να μας προστατεύσουν. Νομίζω ότι είναι αρκετά παλιά για να έχει. Δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνει ανανέωση, Έλενα. Άρα τουλάχιστον θα έχουμε εκθεσιακά στις παρελάσεις. Σωστά.
Λοιπόν, όντως, ας αλλάξουμε θέμα και να πάμε λίγο στην δολοφονία, όπως είπαμε, στην απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτη, στο κλαμπ Σιδεράδικο. Στην εντατική Έλενα, να σου πω ότι νοσηλεύεται 23χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από πυροβόλο όπλο κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ Θαμώνων τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ στο Παγκράτη. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο νεαρός έχει υποστεί βλάβη στα σπλάχνα και η κατάσταση της υγείας του φαίνεται σοβαρή. Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για υπάλληλο του κλαμπ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το επεισόδιο ξεκίνησε μέσα στο μαγαζί και συνεχίστηκε στην είσοδο που σημειώθηκε ο τραυματισμός του νεαρού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν 10 προσαγωγές υπόπτων, οι οποίοι εξετάζονται από την ασφάλεια Αττικής. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι η συμπλοκή να έγινε για γηπεδικές διαφορές μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης της Αθλητικής Βίας. Πάντως, να πούμε ότι στο σημείο εκείνο υπήρχε ένας αυτόπτης μάρτυρας, από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί πέρα, ο οποίος εξηγεί στο ζούγκλα.gr. Ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν γύρω στα 15 με 20 άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία έφεραν μαζί τους σίδερο, γροθιές και πτυσσόμενα γκλόπς, ενώ επισημαίνει ότι αυτός που έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε ήταν νεαρός με τρίου αναστήματος και είχε ξυρισμένο κεφάλι. Παράλληλα, αίσθηση προκαλούν τα όσα αναφέρει ο εν λόγω άνθρωπος σχετικά με τον τρόπο που οι οπαδοί του Παναθηναϊκού κατάφεραν να μπουν στο μαγαζί. Ξεκίνησαν, λέει, να μπαίνουν στο μαγαζί από τη μία το βράδυ. Έμπαιναν 2-2 ανά μισάωρο ή ανά μία ώρα, ώστε να μην προκαλέσουν την προσοχή κανενός. Στις 5 τα ξημερώματα είχαν μπει όλοι και γύρω στις 6 παρά 20 άρχισαν να μαλώνουν με οπαδούς του Ολυμπιακού. Άρχισαν να πετούν σκαμπό και γενικά να προκαλούν ζημιές. Οι εργαζόμενοι του καταστήματος τηλεφώνησαν στην αστυνομία, η οποία και έφτασε πολύ γρήγορα. Ήρθαν 2 πυροπεριπολικά και συνολικά 6 αστυνομικοί. Ωστόσο, λόγω της αναμπουμπούλας που επικράτησε, δεν κατάφεραν να συλλάβουν το δράστη. Ευνηδιάστηκαν γιατί λόγω του νεαρού της ηλικίας των ατόμων δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι κάποιος από αυτούς είναι οπλισμένος, περιγράφει. Φαίνεται πως το ήξεραν, λέει, ότι συχνάζανε οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο εν λόγω κέντρο νυχτερινής διαστήρασης. Την ίδια ώρα επίπεδος βρίσκονται οι άντρες της αστυνομίας προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον νεαρό πιστολέρο. Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο ζούγκλα.gr, ανέφεραν ότι από τη στιγμή που είχε συλληφθεί ο φερόμενος συνεργός του δράστη, τότε η σύλληψη του τελευταίου είναι θέμα ωρών. Επιπλέον, οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν ενημερωθεί ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού σύχναζαν στο εν λόγω κατάστημα και τις τελευταίες ημέρες τους έψαχναν. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν μάθει ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού συχνάζουν στο μαγαζί. Είχαν πάει 2-3 μέρες, όπως φαίνεται να είπαν. Όταν αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν τους δύο, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Πάνω από να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στο παιδί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Να περάσουμε στο άλλο θέμα που φαίνεται ότι τις τελευταίες συνεχίζει μάλλον ακόμα μέχρι και σήμερα να απασχολεί αρκετά την ελληνική επικαιρότητα και μιλάμε για την Χρυσή Αυγή. Έτσι, σήμερα, Δευτέρα, απολογείται στους δύο ανακριτές που χειρίζουν την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ο Αθανάσιος Τζόρβας, στο κινητό του οποίου υπήρξαν κλήσεις και μηνύματα από και προς τον πυρηνάρχη της Νίκαιας, του Γιώργου Πατέλη. Τη Δευτέρα αναμένεται στο γραφείο, της τακτικής ανακρίτριας του Πειραιά, ο Γιάννης Κάζα Τζόγλου, καθώς το κινητό του τηλέφωνο και η αστυνομική του ταυτότητα βρέθηκαν στο αυτοκίνητο καθομολογίαν του δολοφόνου Παύλου Φίσα Γιώργου Ρουπακιά. Εις βάρος του Κάζα Τζόγλου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της άμεσης συνεργείας στη δολοφονία του δικοχαμένου Παύλου Φίσα. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει και η Ολομέλεια Εφετών και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης αναμένεται να αναλάβει ακόμα τουλάχιστον ένας εφέτης ειδικός ανακριτής. Την Τετάρτη φαίνεται πως θα προηγηθεί η απόφαση Ολομέλειας του Κοινοβουλίου για την άρση της ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής Γιώργου Γερμενή, Παναγιώτη Λιόπουλου και Ευστάθιου Μπούκουρα, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει νέο κύκλο ερευνών από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, πιθανόν ακόμα και διώξεων, ακόμα και συλλήψεων. Οι ανακριτικές αρχές έχουν ζητήσει την παραπομπή των τριών βουλευτών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και οι περαιτέρω κινήσεις θα αποφασιστούν από τον εφέτη ειδικό ανακριτή, δεδομένου ότι δεν θα καλύπτονται πλέον από τη βουλευτική τους ασυλία. Ενώπιο των ανακριτών αρχών θα παρουσιαστεί την Τρίτη ο Γιώργος Ρουπακιάς, προκειμένου απολογηθεί για την κατηγορία ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Να σου πω ότι ο Γιώργος Ζουρπακιάς είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία την Πέμπτη, δηλαδή είχαν δεχτεί την προηγούμενη Πέμπτη. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται πως ταλαιπώρησε, ταρακούνησε και ανησύχησε αρκετά τους κατοίκους της Κρήτης. Έπειτα από τον σεισμό, τον μεγάλο σεισμό της κλίμακας Ρίχτερ 6,2. Μεγάλος σεισμός. Ταρακουνήθηκε για καλά. Εκτός από αυτό, να πούμε ότι οι εφιαλτικές νύχτες περνούν από εκείνη τη μέρα, οι κάτοικοι της Κρήτης, καθώς το πέρασμα του Εγκέλαδου ξύπνησε μνήμες από το μεγάλο σεισμό του 1972. Από εκείνη τη μέρα έχουν γίνει βέβαια και αρκετά και ακόμα κι άλλοι και με τα σεισμοί. Πολίτες τόσο στα Χανιά όσο και άλλες περιοχές του νησιού διανυκτέρευσαν έξω από τις εστίες, καθώς οι δεκάδες μετασεισμοί παρέτειναν την αγωνία τους μετά το χθεσινό χτύπημα των 6,2 Ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι και άλλοι ειδικοί επιστήμονες παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και την εξέλιξή του, ενώ διατηρούν επιφυλάξεις για το αν η συγκεκριμένη δόνηση ήταν η κύρια. Άρχισαν τα τεχνικά κλιμάκια του Δήμου και των αρμοδίων υπηρεσιών την επίσημη καταγραφή των, των καταστροφών με αυτοψίες που θα γίνουν σε όλη την έκταση του νησιού. Σχετικές έρευνες θα πραγματοποιηθούν και σε σχολικά συγκροτήματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι σχολικοί χώροι παραμένουν ασφαλείς για μαθητές και καθηγητές. Ήδη έχουν αναφερθεί κατολισθήσεις στο υπερχιακό δρόμο Χανίων Θερίσου και σε άλλα σημεία του υπερχικού δικτύου που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο οδόστρωμα και μέρος του δικτύου του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. Στην Χαλεπά έπεσε μικρή οροφή από εγκαταλειμμένη παλιά οικία, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς πολλά προϊόντα έπεσαν από τα ράφια. Από την πρώτη στιγμή βγήκαν στους δρόμους οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ δόθηκε εντολή να ανοίξουν όλες οι αλυσίδες στην παλιά πόλη, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Κλειστό παραμένει παρόλα αυτά ακόμα και το φαράγγι της Σαμαριάς για προληπτικούς λόγους, ενώ έλεγχοι θα γίνουν και στο δίκτυο ίδρυυσης της πόλης των Χανίων. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός πολίτη. Όπως έγινε γνωστό, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες που έχουν εντοπίσει τυχόν ρογμές στα σπίτια και σε επιχειρήσεις τους καλούνται να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 2821 340 100 προκειμένου να τις αναφέρουν και να γίνει καταγραφή. Στις εικόνες σας βλέπετε και ένα βίντεο το οποίο ονομάζεται ένα οδηπορικό στην Κρήτη μετά από τις ζημιές. Πάμε να το δούμε καλύτερα και επιστρέφουμε το επόμενό μας θέμα. Δεν έχουμε ακόμα και εξελίσσεται το φαινόμενο, αλλά αυτό το λέω με μια μεγάλη πιθανότητα. Θεωρώ ότι οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν, απλά και μόνο πρέπει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και πρέπει βεβαίως στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί κάποιες ζημιές ή είναι παλαιά σπίτια να μην κατοικηθούν απόψε, όπως επίσης δεν θα πρέπει να περνάνε από απόκριμενες περιοχές όπου είναι πιθανότητα έστω και μια μικρή δόνηση να δρομολογήσει καθολισίσεις. Συνολικά πιστεύω ότι ανταπεξέλθαμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Να κάνει ζημιά. Και τώρα με το σεισμό ξανάπεσε. Όσοι έχουν διάβαση από εδώ πέρα, αυτοί γράφονται τυχεροί. Πάσαμε να κατεβούμε εδώ κάτω, έχω μέσα 60 άτομα και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν μπορούμε να περάσουμε από εδώ πέρα τώρα με τίποτα. Εντάξει, οπωσδήποτε. Εμείς καθόμαστε έξω εκείνη την ώρα και άρχισε να τρέμει, βέβαια. Μην αρχίσει πάλι, και άρχισε να τρέμει γη, το καταλάβαμε. Εντάξει. Βγήκαμε έξω και τελειώσαμε. Κάμα το σταυρό μου. Λέω, κύριε Λέησο. Κύριε Λέησο. Και ήμουν στο πρέκι από κάτω. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Έγινε ένας μεγάλος σεισμός. Το προσωπικό στα καταστήματά μας ήταν πολύ ψύχρεμο. Οι πελάτες το ίδιο. Εντάξει, κάποιες ψιλοζημίες με ένα τόσο σεισμό που πέσανε κάποια προϊόντα από τα ράφια δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, τι να σας πω, μηδαμινά. Πέρασε ένας τόσο μεγάλος σεισμός ανώδυνα. Είδαμε και αυτό το βίντεο που μίλησε ο κόσμος μετά από τον μεγάλο αυτό σεισμό στην Κρήτη. Όσον αφορά, Έλενα, το σεισμό, να σου πω πως θα έχουμε ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού. Σήμερα, λοιπόν, με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μείωσης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας θα ενημερώσει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν το μετρό για τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού σε ειδικότερα διαμορφωμένο χώρο στο σταθμό του Συντάγματος. Ξέρεις τι αναρωτιέμαι πολλές φορές.
ότι μήπως γίνει σεισμό. Όχι. Αναρωτιέμαι πολλές φορές ότι αν αυτό το κατεβαίνω κάτω από το τραπεζάκι, κάθομαι κάτω από το τραπέζι που κάναμε στο σχολείο παλιά, έχει εγώ αποτέλεσμα. Εγώ μια συμμαθήτρια, θυμάμαι στο γυμνάσιο ήταν, η οποία ήταν κάπως εύσωμη. Και σε μια τέτοια άσκηση σεισμού δεν χωράγαμε να μπούμε μαζί κάτω στο θερανείο, κάτω από το θερανείο. Εγώ εκεί το σκέφτηκα αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες και όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του οργανισμού, εντάσσεται στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων που αναπτύσσει ο ΑΣΠ σε όλη τη χώρα για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού μέσω ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας. Εχθές, 13 Οκτωβρίου, με το ψήφισμα 64/200 του ΟΕΕ, το 2009 ορίστηκε ως Διεθνής ημέρα για τη μείωση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Φέτος η μέρα αυτή επικεντρώνεται στα άτομα που έχουν ένα είδος αναπηρίας και υπολογίζεται περίπου σε 1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως. Η εκδήλωση θα επανεληφθεί την 1η Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου επίσης στο σταθμό του μετρό το Σύνταγμα. Ξέρεις, θέλω να σου πω ότι σε λίγο. Αναρωτιέμαι, παιδί μου, εγώ συνεχίζω. Αν θα έχουν τραπεζάκι, θα του μπείτε από κάτω. Εδώ χωράμε πάντως. Χωράμε. Είναι μεγάλο, αρκετά μεγάλο το τραπέζι. Ξέρεις, θέλω να σου πω, εκτός τώρα από όλα αυτά τα σοβαρά θέματα που συζητάμε, διάβασα ότι σε λίγο ξεκινούν και οι πρεμιέρες των δύο ζευγαριών της τηλεόρασης. Απ' τη μία στην Αντένα ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Σκορδά και από την άλλη στο Μέγκα αντίπαλη ο Πέτρος Κωστόπουλος με την Τζένι Μπαλατσινού. Νομίζω ότι θα τα δύο αντρόγυνα, ναι. Φαίνεται πως οι θέαντες του Μέγκα ξέρανε τι θα διαλέξουν εφόσον τους έφυγε το ζευγάρι το αγαπημένο που τόσα χρόνια τους είχε σε πολύ καλή θέση στα νούμερα τηλεθέασης. Απομένει να δούμε τις πρεμιέρες, φαίνεται πως θα έχει αρκετά ενδιαφέρον και οι ίντριγκες νομίζω θα δημιουργηθούν αρκετές, θα τις δούμε ίσως και αύριο σε κάποια μικρή ενότητα. Να περάσουμε όμως προς το παρόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
καλώς ήρθατε και πάλι. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση, την δική μας καθημερινή πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα ανανεώνουμε καθημερινά το ραντεβού μας από τις 9 μέχρι και τις 11 εδώ από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, καθώς και στο Facebook, στην επίσημη σελίδα μας, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Χαίρομαι που καθημερινά μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε τα καλά σας σχόλια. Χαίρομαι επίσης, χαιρόμαστε μάλλον, που είστε εδώ πέρα και μας κάνετε παρέα, όπως και εμείς κάνουμε σε εσάς καθημερινά από τις 9 ως τις 11. Θα είμαστε εδώ πέρα μαζί κάθε μέρα μέχρι και το τέλος του χρόνου, του 2013 σίγουρα. Και το 2014 μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, το Μάιο, εδώ θα είμαστε, θα μας δείτε χειμωνιάτικες, ανοιξιάτικες, λίγο πριν το καλοκαίρι, και θα είναι και καλύτερη μας εποχή, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η αστυνομική επιχείρηση που έγινε το Σαββατοκύριακο, που πέρασε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας. Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αθηνών, Άμεση Δράση και Αστυνομικών Επιχειρήσεων με τα ανάλογα μέσα και εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτή προσήχθηκαν 179 άτομα και συνελήφθησαν 5 μετανάστες για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών. Κατάλαβες τώρα, φαντάζομαι, τι θα έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Το επόμενο είναι λίγο αστείο σαν θέμα. Και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει και κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι δεν το έχω ξανακούσει εγώ προσωπικά. Και εγώ δεν νομίζω ότι το έχω ξανακούσει. Πάντως, είναι, πώς το λέει αυτή η παροιμία, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Αυτή είναι η κατάλληλη λοιπόν παροιμία για το επόμενό μας θέμα. Έτσι, ένας 38χρονος στη Λευκάδα ήταν κατηγορούμενος για ακάλυπτες επιταγές. Στην προσπάθειά του να πάρει αναβολή στη δίκη, κάλεσε στο δικαστικό μέγαρο και ισχυρίστηκε πως είχε βόμβα. Ωστόσο, ο υπόθεμενος φαρσέρ ξέχασε να βάλει απόκρυψη, αν έχεις τον Θεό σου, ξέχασε να βάλει απόκρυψη στο κινητό του τηλέφωνο, με αποτέλεσμα, όπως ήταν λογικό, να εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν, Νικολέτα. Ο 38χρονος αυτός φαρσέρα, όπως τον ανέφερες και πιο πριν, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λευκάδας, όπου του άσκησε δίωξη για διασπορά ψευδών ειδήσεων και διατάραξη συνεδριάσεων. Ο δράστης παραπέμφθηκε να δικαστεί από το αυτόφορο, το οποίο ζήτησε αναβολή και πήρε. Παρά την προσπάθειά του, πάντως δεν κατάφερε να γλιτώσει από τη δίκη του για τις επιταγές που εκδικάστηκε τελικά στο πρωτοδικείο Λευκάδας. Κοίτα τώρα να δεις, δηλαδή. Μόνο που το σκέφτεσαι, λες. Λοιπόν, κρίμα. Θα μπορούσε να έχεις δει απλά κατευθείαν αναβολή. Να είχε πάρει από ένα καρτοτηλέφωνο, μόλις η Έλενα. Μου αρέσει που δίνεις ιδέες, δεν μπορείς να κάνω πάρσε. Εννοείται πως κάνω, δεν το εννοώ, γιατί με αυτά τα πράγματα δεν παίζεις. Σε 24 ώρες, λοιπόν, Νικολέτα, απεργία θα προχωρήσουν αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου, ιδιωτική εκπαιδευτική, με αίτημα μεταξύ άλλων την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, βάσει της οποίας επιχειρείται να αποσυρθεί η κρατική εποπτεία από την ιδιωτική εκπαίδευση και να εγκαθιδρυθεί καθεστώς μαζικών και ανετιολόγητων απολύσεων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι απεργοί εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 το πρωί στη Συμβολή των Οδών Χαλκοκονδύλη και Πατησίων, έξω από τα γραφεία της ΟΗΛΕ, και πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων, που θα επιδοθεί ψήφισμα. Η Ομοσπονδία έχει πάρει άδεια από την αστυνομία, η οποία θα κλείσει τμήμα της Χαλκοκονδύλη από Γάμα Σεπτεμβρίου ως Πατησίων για διευκόλυνση της πορείας, σημειώνεται σχετική ανακοίνωση της ΟΗΛΕ. Οι απεργοί θα έχουν συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων. Ήδη έχουν κλείσει ραντεβού της Ομοσπονδίας με την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη, καθώς και με το Προεδρείο της Βουλής, ενώ αναμένουμε απαντήσεις από όλα τα κόμματα, ανέφερε ο ΙΛΕ. Η ΟΗΛΕ ζητά για την απόσυρση εγκυκλίου, για την απελευθέρωση της λειτουργίας των ολοημέρων ιδιωτικών δημοτικών σχολείων και για την αύξηση του ωραρίου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ζητά επίσης την ενίσχυση της κρατικής εποπτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση και την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αξιοπρεπείς όρους αμοιβής
και εργασίας. Μετά τους δημόσιους εκπαιδευτικούς ήρθαν και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Είναι στον δρόμο των κινητοποιήσεων όσον αφορά τα θέματα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην παιδεία. Να περάσουμε όμως λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου φαίνεται πως έριξε άγκυρα το πολυτελέστερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, σύμφωνα με έγκυρες κριτικές, το Europa 2. Είναι η πρώτη φορά που φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ότι είναι του κουτιού, όπως λένε, αφού παραδόθηκε στην εταιρεία του τη Hapag Lloyd πριν λίγους μήνες, ενώ το ξενοδοχείο του θεωρείται 6 αστέρων. Μάλιστα, στην παρούσα κρουαζιέρα έχει ως έδρα το λιμάνι του Πειραιά. Δείτε το βίντεο και επιστρέφουμε. Στις εικόνες που βλέπετε είναι πραγματικά ένα πανέμορφο πλωτό παλάτι, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Σε λίγο θα δούμε και το εσωτερικό του. Πάμε και επιστρέφουμε. Thank you.
είδατε κι εσείς αυτό το πραγματικά παλάτι, αυτό το πλωτό παλάτι. Μοιάζει όντως με ξενοδοχείο 6 αστέρων. Μόνο πλοίο δεν το λες. Τουλάχιστον στο εσωτερικό του. Στο εσωτερικό του. Όντως, είναι πολύ όμορφο. Πού είναι αυτά πλέον? Την προηγούμενη φορά είχε έρθει άλλο κρουαζιερόπλοιο. Το καλοκαίρι είχε έρθει άλλο κρουαζιερόπλοιο. Εδώ στην Αθήνα δεν είναι. Στην Ελλάδα δεν νομίζω πάλι να είναι. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να γίνει να πάμε κι εμείς σε μια τέτοια κρουαζιέρα με τέτοιο κρουαζιερόπλοιο σε μια φορά στη ζωή μας. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και έπειτα ακολουθεί το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας για σήμερα Δευτέρα. Από τη ζούγκλα.gr, διαδικτυακή τηλεόραση τη ζούγκλα, στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μορφούλη. Πάμε στο δελτίο, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σήμερα και πάλι παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση, την δική μας και την δική σας καθημερινή πρώτη ανάρτηση από τις 9 μέχρι και τις 11. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα βρισκόμαστε εδώ. Αν όχι στις 9, μέχρι τις 9 και 10, 9 και 4 θα είμαστε στους δέκτες σας. Ναι, θα είμαστε στους δέκτες σας καθημερινά, όπως είπαμε, μέχρι και το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Να περάσουμε όμως στο θέμα αυτό που φαίνεται. Μ' άρεσε ο τίτλος που είχε συγκεκριμένα το ζούγκλα.gr. Ήτανε κορίτσια ο στόλος. Ήρθε λοιπόν ο στόλος, έδεσαν στο λιμάνι του Πειραιά τα πολεμικά πλοία που αποτελούν τη μόνιμη αντιναρκηγική δύναμη του ΝΑΤΟ. Η δύναμη υπό τη διοίκηση του Γερμανού αντιπλοιάρχου Ματίας Σέιπελ αποτελείται από το ιταλικό πλοίο Ιτς Αλισέο, πλοίο διοικήσεως, το γερμανικό Ρότουελ, το τουρκικό Ερντέμλι και το βρετανικό Πενζάνς. Λίγα λόγια να πούμε για τα πλοία. Η Αλισέο F574 είναι κλάσης Maestrale και επιχειρεί από το 1983. Κατασκευάστηκε στα Φινκαντιέρι της Λασπέζια. Η Rotwell Mi1061 έχει κατασκευαστεί στο Κρόγουερκ της Γερμανίας και εισήλθε στο γερμανικό στόλο πριν από 20 χρόνια. Η Πενσάνζε Mi106 που εσείως έκλεισε 15 χρόνια ζωής κατασκευάστηκε στα Βόσπερτ Θόρνικροφτ του Southampton και είναι κλάση Sundown. Το τελευταίο και παλαιότερο είναι το Erdemli Mi264 πρώην FS Clio του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και κατασκευάστηκε το 1972 στα Constructions Mechanic de Normandie στη Γαλλία. Επιχειρεί για την Τουρκία από το 1999. Βλέπετε και στα πλάνα σας τα πολεμικά πλοία που προσάραξαν στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι άσκηση που γίνεται για το ΝΑΤΟ. Όπως και εσείς βλέπετε, θα παραμείνουν στο λιμάνι του Πειραιά για αρκετές ημέρες. Και θα περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Όπου γιορτάστηκε και φέτος με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις στο λιμάνι της πόλης η επέτειος της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Το βράδυ του Σαββάτου έγινε ένα παράσταση με συμμετοχή της θεατρικής ομάδας της σχολής Ευαγγελάτου και των μελών του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Δήμου Ναυπακτίας, της σχολής Μπαλέτου Καραλή και εθελοντών μαθητών του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος και σκάφη του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε αμέσως. Χρησιμοποίησε μόνο τα κουπιά για κινητήριο δύναμη. Τελευταία με τον παλιό τύπο γαλέρας. Τελευταία που σαν σημαία της δεν είχε εθνικά χρώματα ή βασιλικά εμβλήματα, αλλά το λάβαρο του εσταθωμένου. Πέρα από όλα αυτά, η ναυμαχία της Ναυπάκτου σήμερα καθίσταται μοναδική για έναν ακόμα λόγο. Γιατί δίνει μήνυμα ενότητας και συνεργασίας. Μήνυμα που στις μέρες μας δείχνει τη διέξοδο από την βαθύτατη παγκόσμια κρίση. Η Σάκρα Λίγκα, ο ιερός συνασπισμός του 16ου αιώνα, μπορεί σήμερα να αναγεννηθεί ως συμμαχία δυνάμεων του πνεύματος και του πολιτισμού. Εξάλλου,
από αυτή καθεαυτή τη στιγμή της ναυμαχίας. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου ενέπνευσε πλήθος πνευματικών και καλλιτεχνικών δημιουργημάτων. Με πίστη και σεβασμό στις αξίες του ανθρωπισμού, διδασκόμαστε από την ιστορία και την τέχνη. Ενώνουμε τις δυνάμεις του πνεύματος, δημιουργούμε έργα πολιτισμού και ανοίγουμε τα πανιά μας για έναν αγώνα προάσπισης της ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών. Την εκδήλωση στην Ναύπακτο και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι σου πολύ να σ' αρέσει το μέλι. Το λατρεύω. Ξέρεις, υπήρχαν γιαγιάδες κάποτε που λέγανε ότι το μέλι είναι για τροσόφι, ότι βοηθάει από εδώ, βοηθάει στο δέρμα. Στο δέρμα το πιστεύω λίγο ότι βοηθάει. Παντού βοηθάει. Έχει μια ωραία τεχνική τώρα που ήρθε η ευκαιρία να το πούμε για την κυταρίδα. Για όσες από εσάς, τις τηλεθεάτριες, μας παρακολουθείτε και έχετε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα της κυταρίτιδας, λέει, μπορείτε να πάρετε λίγο μέλι, να το απλώσετε στο σημείο αυτό που έχετε κυταρίτιδα και να κάνετε με το χέρι σας αυτή
την κίνηση που βλέπετε ότι κάνω με το χέρι μου. Αυτό, εκτός από το ότι το μέλι με τις ευεργετικές του ιδιότητες περνάει στο δέρμα και το κάνει, του δίνει άλλη υφή, αυτό το τράβηγμα αφαιρεί την κυταρίτιδα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι πρέπει να το κάνετε πάρα πολύ καιρό για να φύγει η κυταρίτιδα, δηλαδή αν έχετε και αρκετή. Εκτός λοιπόν όμως από να κάνω και ένα σχόλιο, ότι εκτός από δημοσιογράφος βλέπετε ότι η συνάδελφος Έλληνα Θεοδόρου έχει και ταλέντο, πώς θα το πω, αισθητικού, όχι αισθητικού, κάτι παραπάνω. Όχι αισθητικού, έχω σπουδάσει και ναι, αισθητική. Ναι, αλλά λέω γι' αυτό που αλλά δεν είναι όχι, όχι. Υπάρχουν και κοπέλες οι οποίες έχουν τελειώσει και από το ΤΕΙ της αισθητικής, είναι ανώτερες από το χαρτί που έχω τέλος πάντων εγώ όσον αφορά την αισθητική. Εντάξει, αυτό κάπου κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να λέμε μερικά θεματάκια και αισθητικής και υγείας. Θα έρθει μαζί με την Κυριακή. Θα σας δίνουμε κάποιες συμβουλές και για τις τάσεις μόδας, από το μακιγιάζ, από τα μαλλιά και από τα ρούχα. Σιγά-σιγά όλα αυτά μην τα λέμε όλα από τώρα. Πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, όπως είπες και εσύ, Νικολέτα. Που πραγματοποιήθηκε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η έκτη γιορτή μελιού στο πεδίο του Άρεως, στο πάρκο απέναντι από την ΕΤ3. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προϊόντα με βάση το μέλι, να δοκιμάσουν και αν θέλουν να αγοράσουν από τους 20 παραγωγούς και μελισσοκόμους. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Ένα μικρό απόσπασμα το βίντεο, έτσι πολύ μικρό. Ήταν ένας κύριος ο οποίος μας μιλάει για την έκθεση. Πάμε να το δούμε. Ναι, είναι η έκτη γιορτή μελιού που πραγματοποιείται για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Συμμετέχουν οι παραγωγοί μελισσοκόμοι του Μελισσοκομικού Συλλόγου Νομού Θεσσαλονίκης. Είναι 20 παραγωγοί. Η χθεσινή ημέρα ήταν διατεθειμένη και τα σχολεία. Ήρθαν περισσότεροι από 500 μελιτές. Γνώρισαν και τη ζωή του έργου και τα προϊόντα της μέλισσας. Σήμερα ο καιρός είναι καλύτερος. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα μπορέσει να έρθει, να ευχαριστηθεί και να απολαύσει, να ακούσει για τη μέλισσα και τα προϊόντα και τη ζωή που προσφέρει. Και πιστεύουμε έγινε ένας θεσμός τόσα χρόνια. Ο κόσμος την περιμένει, την έχει αγκαλιάσει. Και ο σκοπός της είναι αυτός, να πετύχει το δέσιμο μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού. Και περιμένουμε είναι ό,τι καλύτερο. Είδαμε και αυτό το βίντεο, να περάσουμε όμως σε ένα απρόσμενο περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής επί της οδού Δαμασκηνού στην Κόρινθο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να μπουκάρει σε εισαγωγικά μέσα σε έναν φούρνο. Χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος. Έχουμε και εδώ πέρα βίντεο, πάμε να το δούμε. Δεν χτύπησε κάποιος. Ευτυχώς. Πραγματικά πολύ περίεργες εικόνες. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε κάποιος. Αυτό ήταν και το ευτυχές της υπόθεσης. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα που φαίνεται ότι λέει ότι χωρίς περιορισμό πια ο αριθμός των κατοικιδίων στο σπίτι. Λοιπόν, τον αριθμό των ζώων που επιτρέπονται ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας ή σε μονοκατοικίες διευκρινίζει η υπαριθμόν 102 κάθετος 2013 απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδόθηκε πρόσφατα κατόπιν επιστολών της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υγείας. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρει ότι η υπουργική απόφαση YJV κάθετος 2000 κάθετος 1995 που επέτρεπε μόνο δύο σκύλους ή γάτες ή ένα σκύλο και μια γάτη να κατοικία δεν ισχύει πλέον μετά την ψήφιση του νόμου 4039 κάθετος 12. Σημειώνεται ότι ο αριθμητικός περιορισμός στον αριθμό των ζώων ανά διαμέρισμα υφίστανται μόνο εάν το προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός της πολυκατοικίας και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τους δύο που προβλέπει ο νόμος. Παρ' όλα αυτά, έχει αναφερθεί πλήθος παρεμβάσεων των υγειονομικών υπηρεσιών που ζητούσαν από τα αστυνομικά τμήματα να μεριμνήσουν για την απομάκρυνση των επιπλέον ζώων. Παρά όμως το γεγονός ότι ο 4039 κάθετος 12 αναφέρει ότι κάποιος μπορεί να φιλοξενεί στην κατοικία του όσα ζώα επιθυμεί, με τις γνωστές προϋποθέσεις βέβαια του αριθμού του άρθρου 8. Όπως αναφέρει η Φιλοζωική, η Ομοσπονδία με τις παρεμβάσεις της για το θέμα αυτό κατόρθωσε να σταματήσει την αυθαιρεσία αυτή
των καρεκλοκεντάβρων και των υγειονομικών υπηρεσιών, θύματα τις οποίες υπήρξαν πολλές δεκάδες πολιτών. Τώρα να υπάρχει και αυτός ο έλεγχος για το πόσα ζώα θα υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει. Είναι βασικό αυτό. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κατοικίδια και δεν τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής, με αποτέλεσμα να είναι πηγή μολύνσεων και μικροβίων για τους υπόλοιπους που δεν έχουν. Τώρα για αυτούς που έχουν κατοικίδια και τα προσέχουν, αυτοί φαντάζομαι θα μπορούν να έχουν όσα χρειάζονται και όσα μπορούν να αντέξουν και οικονομικά. Γιατί και τα κατοικίδια είναι αρκετά. Δηλαδή, να μπορείς να συντηρήσεις δύο κατοικίδια, είναι αρκετά τα χρήματα. Ας περάσουμε όμως στους οικονομικούς ελέγχους, στον παράζ οικονομικών ελέγχων από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που πραγματοποιήθηκαν συντονισμένοι έλεγχοι που σχετίζονται με τη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία σε ιατρία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές Αττικής. Ειδικότερα το προηγούμενο διάστημα, από 7 έως και 13 Δεκάτου 2013, τα κλιμάκια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας διενήργησαν πλήθος ελέγχων σε διάφορες περιοχές όπως στην Αθήνα, στο Ψυχικό, στην Κηφισιά, στη Νέα Σμύρνη, στο Παλαιοφάλιρο, στη Γλυφάδο, στο Αγίου Αναργύρου, στο Εγάλεο. Και στο Εγάλεο. Ας περάσουμε όμως το θέμα με τον ΟΑΕΔ και το βοήθημα που θα δοθεί. Έτσι από σήμερα 14 Οκτωβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι να αρχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου του 2013. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στα κέντρα προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών από τα ΚΕΠ θα γίνεται από 21 Δεκάτου έως και 2 Δεκάτου του 2013. Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, αγκιοπλάστες, δασεργάτες, καπνεργάτες, μουσικοί, μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματοργάτες, μισθωτοί ναυπηγού επισκευαστικής ζώνης, χειριστές αναψυκτικών, ανυψωτικών, συγγνώμη, οδοποιητικών και πολλοί άλλοι, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στο site του ΟΑΕΔ. Πληροφορίες όμως για τους όρους και τις προϋποθέσεις του ύψους του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. Συνεχίζεται όμως και το ράβε ξύλων στο φόρο ακινήτων με τις τελευταίες διορθώσεις να αφορούν στοχευμένες ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται κυρίως σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με πηγές μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών, η Τρόικα έχει ανάψει το πράσινο φως για αυτές τις αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τα αγροτικά νοικοκυριά, επιβαρύνοντας ωστόσο τα μεσαία νοικοκυριά. Ειδικότερα προβλέπεται περαιτέρω μείωση των συντελεστών υπολογισμού του φόρου για τα κτίρια με πολύ χαμηλή αντικειμενική αξία, καθώς και φορολογική ελάφρυνση των αγροτεμαχίων και λοιπόν εκτάσεων γης που βρίσκονται σε περιοχές τόσο εκτός σχεδίων πόλεων όσο και εντός σχεδίων οικισμών. Για τα ακίνητα σε περιοχές μεσαίας και υψηλής αξίας δεν προβλέπεται καμία μείωση. Αντιθέτως, υπάρχει επιβάρυνση σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που προβλέπονται να προταθεί στην Τρόικα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Τρόικα, πως σε περίπτωση που εισπράξεις από τον φόρο των ετών 2011, 2012 και 2013 φτάσουν ή υπερβαίνουν το 80% του συνολικού ποσού που έχει βεβαιωθεί με βάση τα ενδόθετα εκαθαριστικά σημειώματα, τότε θα μειωθούν όλοι οι συντελεστές υπολογισμού του ενιαίου φόρου ακινήτων κατά 10%. Καλημέρα, επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και καλωσορίζουμε την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, Νικολέτα. Σήμερα να πούμε ότι είναι και η εκπομπή στις 11 του Μάγη Τριανταφυλόπουλου, Κίτρινος Τύπος. Με εξελίξεις και εκπλήξεις πάνω στα θέματα που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα. Κυριακή, τι μας έχει σήμερα? Λοιπόν, σήμερα θα προτείνουμε μια ταινία για τους Λιλιπούτιους φίλους μας. Το animation «Εγώ απεσιότατος» βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες, Έλενα. Και πρόκειται λοιπόν για μια αμερικανική ταινία με σκηνοθεσία Pierre Coffin και Chris Renaud. Η υπόθεση έχει ως εξής: μια απόρριτη οργάνωση αφοσιωμένη στη διεθνή δίωξη του κακού στρατολογεί τον Γκρου για να τη βοηθήσει ενάντια σε μια νέα παγκόσμια απειλή.
αν και αρνητικό στην αρχή. Τελικά θα αναλάβει μαζί με τα Minions και τη Λούση να ξεσκεπάσει τον Mastermind υπεύθυνο. Πάμε όμως να δούμε το τρέιλερ και επιστρέφουμε. Καληνύχτα, Edith. Καληνύχτα, Μάργο. Όπα, για χαλάρωσε, σε ποιον στέλνεις μήνυμα? Στην Avery. 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 Αυτό είναι όνομα αγοριού ή κοριτσιού? Έχει σημασία? Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Εκτός αν είναι αγόρι. Ξέρω τι σε κάνει αγόρι. Αλήθεια? Το καραφλό σου κεφάλι. Βάου, ναι. Καμιά φορά το κοιτάζω και φαντάζομαι ότι βγαίνει ένα κοτοπουλάκι. Πιπ, πιπ, πιπ. Καληνύχτα, Άγνες. Μη μεγαλώσεις ποτέ. Κύριε Γκρου, πράκτορας Λούση Wild, της οργάνωσης αντικακούργων. Θα πρέπει να έρθετε μαζί μου. Μα, συγγνώμη, εγώ... Ακτίνες πάμου! Ξέρετε καλύτερα να αποκαλύπτετε τα όπλα σας αφού τα χρησιμοποιείτε. Παραδείγματος χάρη. Κραγιόν ηλεκτροσόκ! Μπες μέσα! Από την Illumination Entertainment. Φέτος είμαστε η οργάνωση αντικακούργων. Πολεμάμε το έγκλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Ξεφύτρωσε καινούργιος κακούργος. Εσύ ξέρεις πως σκέφτεται ένας κακούργος, γι' αυτό σε φέραμε εδώ. Βελόνες και πινέζες! Είμαι ο διευθυντής της οργάνωσης, Σάιλας Κρύο Ποπός. Ποπός. Γελάσαμε. Εγώ απεσιότατος 2. Αλήθεια θα σώσεις τον κόσμο? Και βέβαια, μωρό μου. Ο Γκρου αναλαμβάνει δράση με σπορά αμάξια, μαραφέτια. Πώς δουλεύουν, πες μου. Και όπλα. Με τη φωνή του Γιάννη Ζουγανέλη. Παρακολουθήσαμε λοιπόν το βίντεο, Νικολέτα, το τρέιλερ. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, σε παράξενα που συνέβησαν, που συμβαίνουν καθημερινά, στο αμάξι φέρετρο. Αμάξι φέρετρο δηλαδή. Ναι, αν βαρεθήκατε και εσύ αν βαρέθηκες τα συνηθισμένα αυτοκίνητα, πωλείτε το αυτοκίνητο φέρετρο. Ένας Αμερικανός από το Barnstown του Kentucky πουλάει τον λόγο όχημα που έφτιαξε προς $1,500. Αυτό είναι που βλέπουμε. Αυτό εδώ είναι. Έχει φτιαχτεί από το σασί αμαξιδίου του Golf, έχει υπέροχη αίσθηση στην οδήγηση, είναι ταχύ και διαθέτει ζάντες από χρώμα, εξηγεί ο πολιτής. Δεν αποσαφηνίζει όμως, Έλενα, γιατί θέλει να το ξεφορτωθεί. Μάλλον θέλει να αγοράσει ένα πιο συμβατικό αυτοκίνητο. Ένα πιο... Πιο ανθρώπινο. Ναι. Και για να κάνουμε όμως λίγο μαύρο χιούμορ, στην περίπτωση που, που χάσετε τη ζωή σας σε τροχαίο ατύχημα, απαλλάσσετε και τους οικείους σας από το να ψάχνουν φέρετρο στην τελευταία... και την τελευταία σας κατοικία, ναι. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Νιόπαντρος Έλενα ξέχασε την ύφη σε βενζινάδικο. Τραγικό. Τραγικό, δεν λες τίποτα. Γυρνώντας λοιπόν από ταξίδι του μέλητος στη Γαλλία με προορισμό το Βερολίνο, σταμάτησαν να βάλουν βενζίνη και εκείνη πήγε στην τουαλέτα. Όταν επέστρεψε, είδε ότι την είχε παρατήσει στη μέση του δρόμου, στη μέση του πουθενά. Και το πιο αστείο είναι ότι παρατήρησε πως λείπει η γυναίκα του μετά από 2 ώρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ζευγάρι κατευθυνόταν προς το σπίτι του όταν ο σύζυγος σταμάτησε σε βενζινάδικο. Η σύζυγός του εκείνη τη στιγμή κοιμόταν στο πίσω κάθισμα, αλλά σηκώθηκε εν αγνία βέβαια του άντρα της για να πάει τουαλέτα. Εκείνος όμως έφυγε πριν επιστρέψει. Με τα πολλά δεν κατάλαβε καν ότι έφυγε η γυναίκα του. Κοιμότανε πίσω. Και αυτή είναι νιόπαντρη. Ναι. Δηλαδή, αν τα κάνει αυτά ως νιόπαντρη, φαντάζομαι. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι έγινε εν αγνία του. Δηλαδή δεν το κατάλαβε καν ότι βγήκε είναι από το. Άσχημο αυτό. Εντάξει. Δηλαδή ότι καταλαβαίνει τώρα που έχουν παντρευτεί μετά από 1 χρόνο, 2, 10. Εντάξει. Δεν το έκανε επίτηδες. Τώρα τον υπερασπίζει.
Τέλος πάντων, πάμε στα 10 φουτουριστικά project ξενοδοχείων. Ο άνθρωπος ήταν πάντα από τη φύση του καινοτόμος, με το βλέμμα διαρκώς στραμμένο στο μέλλον, προκειμένου να ξεπεράσει τα όρια του από τους προκατόχους του. Αυτά λοιπόν τα 10 φουτουριστικά ξενοδοχεία που θα δούμε δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα, καθώς το καινοτόμο design, ο προχωρημένος σχεδιασμός τους, είναι τα στοιχεία αυτά που τα κάνουν να αποτελούν επάξια τα πεντάστερα του μέλλοντος. Εδώ βλέπουμε το πρώτο ξενοδοχείο. Δεν έχουν δημιουργηθεί το οποίο... αυτά, δεν έχουν πιαχθεί όχι, ακόμα. Όχι, αυτό θα γίνει στο Αζερμπαϊτζάν. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Στα νησιά Φίτζι. Α, είναι κάτω από τη θάλασσα. Α, δεν ξέρω. Στην Κίνα. Στο Άμπου Ντάμπι, στη ΣΥΠΑ, στο Ντουμπάι. Το διαστημικό ξενοδοχείο να δούμε. Πάλι στο Ντουμπάι. Το υπτάμενο ξενοδοχείο. Και το διαστημικό ξενοδοχείο. Ωραία, λοιπόν, είδαμε και τα φουτουριστικά ξενοδοχεία. Πάμε όμως να δούμε ένα βίντεο που σχετίζεται με την πασαρέλα, με τις τούμπες που τρώνε τα μοντέλα. Μπορεί όλοι να θαυμάζουμε, λοιπόν, τα μοντέλα λόγω της εμφάνισής τους, λόγω του αέρα που αποπνέουν, το αψεγάδια στο σώμα τους, το πρόσωπό τους. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που τους πιάνει ο φακός να πέφτουν κάτω. Πάμε να δούμε όμως το βίντεο και επιστρέφουμε. Take a ride.
παρακολουθήσαμε λοιπόν το βίντεο με τις τούμπες. Πάμε όμως στο θέμα της υγείας, Έλενα. 2 στους 10 ενήλικες κάνουν αυτογνωσίες αντί να πάνε στο γιατρό. Νέα λοιπόν βρετανική δημοσκόπηση 1.500 εθελοντών δείχνει πως πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το ίντερνετ κάνοντας ιατρικές αυτογνωσίες μόνοι τους αντί να επισκεφτούν το γιατρό τους. 4 στους 10 συμμετέχοντες παραδέχτηκαν πως ακόμα και αν έχουν ύποπτα συμπτώματα καθυστερούν να πάνε στο γιατρό. Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς είπαν ότι επισκέπτονται σελίδες του διαδικτύου για να διαπιστώσουν τι έχουν, ενώ οι 2 στους 10 είπαν ότι αποφασίζουν μόνοι τους τι έχουν με βάση ό,τι ξέρουν από τα έως τώρα βιώματά τους. Μάλιστα, σχεδόν 1 στους 6, το 17%, πληροφορούνται εκ των υστέρων από το γιατρό ότι η αυτοδιάγνωσή τους ήταν λάθος. Το 43% των γυναικών και το 37% των ανδρών καθυστερούν να πάνε στο γιατρό. Το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο. Και καλό είναι να τονίσουμε ότι πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε συμβουλές από τους γιατρούς μας και όχι να επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο για να πληροφορούμαστε για το τι έχουμε. Μα υπάρχει και site. Υπάρχει ένα site γνωστό τέλος πάντων ιατρικού περιεχομένου, στο οποίο δείχνει το ανθρώπινο σώμα και βάζεις την περιοχή που σου ενδιαφέρει και που κάποια συμπτώματα και σου βγάζει την ναι, μπορεί να είναι. Ναι, κάποια site είναι έγκυρα, αλλά κάποια άλλα δεν είναι. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να απευθυνθούν στους γιατρούς τους. Ναι. Και εφόσον βλέπουμε ότι έχουμε κάποια συμπτώματα, καλό είναι να επισκεφτούμε το γιατρό μας και όχι να κάνουμε αυτογνωσίες. Λοιπόν, πάμε όμως στις γυναίκες, γιατί κυρίως αφορά τις γυναίκες. Το καθημερινό λοιπόν περπάτημα προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού. Νέα μελέτη δείχνει πως οι γυναίκες που περπατάνε επί μία ώρα την ημέρα και μάλιστα όσο πιο γρήγορα περπατάνε, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Το περπάτημα με γρήγορο ρυθμό όμως σχεδόν διπλασιάζει την προστασία, καθώς μειώνει τον κίνδυνο κατά 25%. Το περπάτημα πιστεύεται ότι δρά προστατευτικά επειδή ελαττώνει το σωματικό λίπος που παράγει ορμόνες, οι οποίες ευνοούν στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Τα ευνήματα αυτά ίσχυαν ανεξαρτήτως παραγόντων, όπως το σωματικό βάρος, η ηλικία ή η λήψη ορμονών. Δίνουν επίσης μια απάντηση στο πόσο άσκηση απαιτείται για να προστατευτεί κάποιος. Πόσο άσκηση απαιτείται. Δεδομένου ότι έως τώρα τα στοιχεία ήταν αντιφατικά. Πάρα πολύ σημαντική έρευνα αυτή. Δηλαδή πρέπει να περπατάμε και όχι μόνο να περπατάμε, γενικά να γυμναζόμαστε. Και η συμβουλή της ημέρας σχετίζεται μάλιστα με τη γυμναστική, γιατί όπως έλεγαν και αρχή, νους υγιής, εν σώματι υγιή. Γυμναστείτε λοιπόν, αν μπορείτε κάθε μέρα, αν όχι 3 με 4 φορές τη βδομάδα, οπωσδήποτε. Η άσκηση ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας, βελτιώνει τη διάθεσή μας. Αν δεν μας αρέσει το γυμναστήριο, μπορούμε να περπατάμε στον δρόμο. Όπως και να έχει, να γυμναστούμε με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι όπως αυτό που λένε, εγώ κάνω λέει γυμναστική, κάνω στο κρεβάτι που σάπ, σηκώνομαι και ξανακάθομαι. Όχι, να κάνουμε κανονική γυμναστική. Ωραία, λοιπόν, τελειώσαμε και με την ενότητα Κυριακή, πάρα πολύ ωραίες οι έρευνες και σήμερα και η ταινία. Να πάμε τη δούμε τον εγώ απεσιότατο στο 2 και το 1 ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Γενικώς της Pixar δεν είναι. Ο απεσιότατος. Ναι. Είναι από τα κινούμενα σχέδια που δίνουν πολύ ωραία μηνύματα και σε παιδιά και σε μεγαλύτερους. Έφτασε στο τέλος της και αυτή η εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη, ενώ στις 11 η ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει η εκπομπή «Κίτρινος τύπος» με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, αλλά και τις εκπλήξεις που σας επιφυλάσσει για τα θέματα αυτά που καίνε αυτή τη στιγμή την ελληνική επικαιρότητα. Από εμένα, την Έλενα Θεοδόρου, την Νικολέτα Τσίκου και την Κυριακή Τσανικίδη, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, καλή εβδομάδα και θα τα πούμε και αύριο πάλι στις 9. Γεια σας.